Βαγγέλη, εσύ και ο Φάνης Γκέκας, δύο Λαρισαίοι που εκπροσωπήσατε τη Λάρισα στα παγκόσμια κύπελλα που έπαιξε η Εθνική Ελλάδος κάποτε. Τι αίσθηση έχεις αποκομίσει, πώς ένιωσες τότε που προκριθήκαμε? Εντάξει, ήταν διαφορετικά το ένα με το άλλο. Το πρώτο που ήταν το 2010 στην Νότια Αφρική ήταν ιδιαίτερο, ήταν και το, ξέρεις, ήταν η χρονιά που ήμουνα στην Εθνική, αγωνιζόμουνα. Οπότε, ξέρεις, το να καταφέρουμε να πάμε στο Μουντιάλ από το 94 και μετά, το οποίο δεν ήξερα να είχε πάει η Εθνική, ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς, ήταν κάτι όμως το οποίο το θέλαμε, γιατί συνεχιζόταν κιόλας και η επιτυχία της Εθνικής μετά το 2004, όπου είχε κατακτήσει το Ευρωπαϊκό, συνέχισε μετά και στο επόμενο Ευρωπαϊκό. Οπότε το είχαμε θέσει σαν στόχο ότι θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσει να παρευρεθεί η ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε μόλις το πετύχαμε, θυμάμαι τότε, στο μάτς με την Ουκρανία, εντάξει, η χαρά ήταν απίστευτη, ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα ονειρευτεί, η αλήθεια είναι, ποτέ. Οπότε το να μπει στη διαδικασία, ξέρεις, στο μυαλό σου να ζήσει μια τέτοια στιγμή, δεν ήταν εύκολο να την δεχτείς μέσα σου. Αλλά τη χαρήκαμε και όταν βρεθήκαμε, θεωρώ, τουλάχιστον εγώ όπως και ο Φάνης, επειδή ήμασταν μαζί σε μια τέτοια διοργάνωση, ήταν ό,τι πιο ωραίο. Και τώρα ήταν η κορυφή, μάλλον, εκείνο το διάστημα της καριέρας μας. Τουλάχιστον για μένα σίγουρα, αλλά θεωρώ και για το Φάνη, το ίδιο πράγμα θα ένιωσε. Το να φτάσει σε ένα μοντιάλ είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει.